Κύριε Δήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Είστε ο δήμαρχος του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της Κρήτης και ενός πολύ μεγάλου δήμου της χώρας, που δημιουργεί και τις εντυπώσεις για τις παρατάξεις στην Αθήνα μετά από κάθε αυτοδιοικητική αναμέτρηση. Καταρχήν, θέλω να σας ρωτήσω εφθαρσώς, δηλώνετε παρόν στις εκλογές του Μαΐου? Βεβαίως και δηλώνω παρόν. Το έχω ξεκάθαρα δηλώσει κατά επανάληψη. Έχουμε ένα σημαντικό έργο και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο και βεβαίως στη δύναμη της Δημοκρατίας, είναι σημαντικό να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Δήμαρχε, για έναν Δήμο. Είχαμε και μία ακόμα επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας. Ο κύριος Σημανδυράκης, γνωστός από την αυτοδιοικητική του δράση στην περιφέρεια Κρήτης, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα διεκδικήσει με μία ανανεωμένη, με μία ομάδα νέων ανθρώπων, τον Δήμο των Χανίων. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό, καθώς υπάρχουν πολλοί υποψήφοι που είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τον Δήμο των Χανίων? Είναι γεγονός ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για τον Δήμο των Χανίων. Ο καθένας βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να δοκιμάσει και να προσπαθήσει. Θα πρέπει βέβαια να πω σε όλους ότι μεγάλη σημασία έχει και η σύνθεση, και αυτή τη σύνθεση πρέπει να την επιδιώκουμε. Νομίζω ότι αυτή θα βγάλει εν τέλει το αποτέλεσμα. Είτε η σύνθεση είναι πριν τις εκλογές, είτε είναι μετά τις εκλογές. Να μην ξεχνάμε εξάλλου ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια περίοδο, έχουμε συνθήκες απλής αναλογικής και έτσι όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια τελείως διαφορετική λειτουργία. Θα διεκδικήσετε, κύριε Δήμαρχε των Χανίων, τη στήριξη επίσημα κάποιας παράταξης? Γιατί παρακολουθώντας στενά τα αυτοδιοικητικά των Χανίων, βλέπω ότι υπάρχουν υποψήφοι που έχουν μια συγγενική, έτσι, αν θέλετε, δυναμική όσον αφορά τις παρατάξεις που εκφράζουν οι ίδιοι μέσα από τις παρελθοντικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, ήδη πρέπει να σας πω ότι και στον συντηρητικό χώρο εδώ στα Χανιά έχουμε δύο υποψηφιότητες και στο κεντροαριστερό χώρο έχουμε ήδη τρεις επίσημες υποψηφιότητες. Και ίσως έπεται η συνέχεια. Θα έλεγα ότι ιδιαίτερα στο χώρο τον κεντροαριστερό νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μάλλον μία σύγκληση και όχι μία απόκληση δυνάμεων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια διεργασία η οποία θα γίνει προσπάθεια, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεσφορήσει. Άρα τώρα με βάζετε, ξέρετε, με τσιγκλάτε λίγο δημοσιογραφικά, κύριε Δήμαρχε. Άρα μου λέτε ότι ενδεχομένως να προσεγγίσετε και υποψηφίους όπως τον κύριο Σημανδυράκη, που έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τα Χανιά, έτσι ώστε να υπάρξει μια μορφή συνεργασίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με φόντο τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως γνωρίζετε, εγώ έχω μια πολύ συλλεκτική παράταξη και αυτήν θα εξακολουθήσω να έχω. Όμως εγώ είμαι βέβαια σαφώς καταγεγραμμένος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό λοιπόν που λέω, ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς, στον οποίο εγώ απευθύνομαι, δεν θα πρέπει να εμφανιστεί τόσο πολύ διασπασμένος όσο φαίνεται σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, θα υπάρξουν διεργασίες, πρέπει να υπάρξουν και δεύτερες σκέψεις. Δεν επικεντρώνομαι σε κάποιο συγκεκριμένο υποψήφιο προς το παρόν, όμως κάνω μία έκκληση σε όλους ότι το ζητούμενο είναι η σύνθεση και το καλό αποτέλεσμα. Και επειδή η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει να δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής σε όλους τους τομείς, νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα έργο που μπορούμε να πατήσουμε επάνω του και να πάμε πιο μπροστά για τα Χανιά.